Ευχαριστούμε για τη σημερινή συνάντηση. Καθώς όλο το προηγούμενο διάστημα οι οικότροφοι δίνουμε έναν τεράστιο αγώνα για τις σπουδές, την εστία, τη ζωή μας και ξέρουμε πολύ καλά ότι το ΚΚΕ σε αυτόν τον αγώνα είναι στο πλάι μας με κάθε τρόπο, πραγματοποιώντας σειρά παρεμβάσεων και επερετήσεων στη Βουλή. Στη φοιτητική σειρά του ΕΚΠΑ αυτή τη στιγμή υπάρχουν 914 θέσεις για επαρχιώτες φοιτητές, με τους συνολικούς εγγεγραμμένους ενεργούς φοιτητές στο ΕΚΠΑ να είναι 47.000 και μια κρίσιμη μάζα αυτών να είναι επαρχιώτες. Δεν είναι δύσκολο λοιπόν να καταλάβει κανείς πως οι πραγματικές ανάγκες για εστίες δεν καλύπτονται ούτε στο ελάχιστο. Γεγονός που αποδεικνύουν και τα στοιχεία πως ότι μόλις το 9% των επαρχιωτών φοιτητών λαμβάνει δωμάτιο στην εστία. Φέτος, τα κενά μας δωμάτια είναι 154, ενώ οι πρωτοετής φοιτητές στα τμήματα του ΕΚΠΑ είναι 5.816. Και την ίδια στιγμή, στην αναμονή για δωμάτιο βρίσκονται πολλοί φοιτητές μεγαλύτερων ετών. Ακόμα, από το 2021, το Β κτίριο της εστίας μας, με χωρητικότητα 150 ατόμων, κρίθηκε κατάλληλο για να στεγάσει φοιτητές. Όμως η ανακαίνιση δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Ακούμε ότι οι εργασίες παίρνουν συνεχώς παράταση με αστείες δικαιολογίες και έχουμε φτάσει πια να ακούμε υποσχέσεις κάθε χρόνο πως θα ολοκληρωθεί τον επόμενο. Θα θέλαμε εδώ να σταθούμε στα κριτήρια εισδοχής στην εστία, τα οποία καθιστούν τη διαδικασία εισδοχής ένα διαγωνισμό φτώχειας και ανέχειας. Χαρακτηριστικά, το ανώτερο εισοδηματικό όριο για την εισδοχή ενός φοιτητή στην εστία είναι τα 30.000 ευρώ. Και από εκεί και πέρα μετράνε σαν έξτρα τα ζητήματα υγείας του φοιτητή και της οικογένειάς του, σαν να λέμε ποιος είναι πιο χτυπημένος. Από τη μοίρα θα μπορέσει να μπει πιο εύκολα. Ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι το ΕΚΠΑ διαθέτει δεκάδες ακίνητα, τα οποία είτε μένουν αξιοποίητα, είτε δίνονται σε εταιρείες και ομίλους για εκδηλώσεις, τα οποία θα μπορούσαν κάλλιστα να μετατραπούν σε φοιτητικές εστίες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν το παλιό Μινιόν, το κτίριο Σταδίου και η Σαντα Ρόζα κτλ. Είναι κι άλλα. Όλοι οι οικότροφοι βλέπουμε με τον πιο τρανταχτό τρόπο τις συνέπειες της ιδιωτικονομικής παρέμβασης σε διάφορες πτυχές της λειτουργίας της εστίας, οι οποίες έχουν ανατεθεί σε εργολαβίες. Πιο αναλυτικά, ο εργολάβος της φύλαξης παίρνει το μήνα τον ποσό των 106.000 ευρώ, της καθαριότητας 37.000 ευρώ, της σύντησης 48.000 ευρώ το μήνα, της συντήρησης 25.000 ευρώ και για να επισκευάζουν τα σανσέρ δίνονται 1.200 ευρώ το μήνα. Την ίδια στιγμή, η εστία δεν διαφέρει επαρκές προσωπικό στη φύλαξη, ούτε στη σύντηση, ούτε στην καθαριότητα, δεν διαθέτει γιατρό ή νοσηλευτή. Και άλλο ένα παράδειγμα, το καλοκαίρι φέτος περιμέναμε σχεδόν 2 μήνες μία προκήρυξη για να αντικατασταθεί ένα φίλτρο στον κλιματισμό εν μέσω καύσωνα και εξεταστικής. Ταυτόχρονα, το φαινόμενο της κατσαρίδας στην εστία ήταν ορατό παντού, καθώς οι παντομώσεις γίνονται κατόπιν εορτής και όχι τακτικά. Συνολικά, η κατάσταση που επικρατεί στην εστία είναι αναντίστοιχη των ποσών που είπαμε παραπάνω. Στη Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Αθηνών, το νερό μας δεν είναι πόσιμο. Ακόμη και για να μαγειρέψουμε, για να πιούμε νερό πρώτα απ' όλα για να μαγειρέψουμε, αναγκαζόμαστε να αγοράζουμε εξάδες νερό και αυτό γιατί οι σωληνώσεις που περνάει για να φτάσει στα δωμάτια της εστίας είναι σάπιες. Με αποτέλεσμα να βγαίνει από τις σωληνώσεις και στα δωμάτια από όλα τα χρώματα πέρα του φυσιολογικού. Τα πλυντήρια αντιστοιχούν σε ένα ανά 150 με 200 φοιτητές. Με αποτέλεσμα να χαλούν συνεχώς και να υπάρχουν μέρες που ένας εστιακός δεν καταφέρει να βάλει πλυντήριο. Στην εστία υπάρχει μεγάλη έλλειψη κάθε χρόνο από αναλώσιμα, κρεβάτια, στρώματα, γραφεία κτλ. Με τα υπάρχοντα να είναι επίσης πολύ κερισμένα, σε πολύ κακή κατάσταση. Μεταξύ των άλλων έχουν βρεθεί και κοργοί. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις φοιτητών που μπαίνουν στην εστία και δεν έχουν κρεβάτι και στρώμα να κοιμηθούν. Επομένως, αναγκαζόμαστε να αγοράζουμε και αυτό. Στο Α κτίριο της εστίας, που οι πόρτες μας ανοίγουν με κάρτες, αυτές οι κάρτες δεν μας παρέχονται και αναγκαζόμαστε να αγοράζουμε και τις κάρτες. Στο κτίριο δεν υπάρχει πρόβλεψη για αμαία. Δεν υπάρχει ειδικό φανάρι στο δρόμο, το οποίο είναι απαλήτως απαραίτητο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος πέρα από το ασανσέρ για να κατέβει κάποιος με ειδικές ανάγκες στους ορόφους. Επομένως, όταν αυτά τα ασανσέρ χαλούν, τα παιδιά αυτά εγκλωβίζονται κυριολεκτικά στα δωμάτια τους. Δεν υπάρχει ράμπα ούτε για το αναγνωστήριο της εστίας, το οποίο δεν είναι προσβάσιμο για άτομα με κινητικά προβλήματα. Το αναγνωστήριο το ίδιο της εστίας δεν λειτουργεί, καθώς τον Αύγουστο του 2023 έπεσε ένα τμήμα του σοβά από το ταβάνι, ευτυχώς χωρίς κάποιος φοιτητής να τραυματιστεί, και από τότε δεν έχει επισκευαστεί. Στην εστία μας υπάρχει ένας ψυχολόγος για όλους τους 900 φοιτητές και καμία άλλη πρόβλεψη για ιατρική βοήθεια, παρόλο που ένα μεγάλο ποσοστό των εστιακών είναι άτομα με ειδικές ανάγκες και προβλήματα υγείας. Τις προηγούμενες χρονιές αντιμετωπίσαμε καταστάσεις με χιόνι έξω και καθόλου κλιματισμό, υπήρξαν περιπτώσεις με θερμοπληξίες στα καλοκαίρια, λόγω του ότι από τους 2 λέβητες που υπάρχουν, ο ένας έχει χαλάσει και ο αναπληρωματικός λειτουργεί με μπάλωμα. Ζητάμε ακόμα
ζήσαμε ακόμα και την εξεφελιστική κατάσταση σε κτίριο της εστίας, οι φοιτητές να πρέπει να διαλέξουν ανάμεσα σε ζεστό νερό ή κλιματισμό, αφού δεν υπήρχε δυνατότητα να υποστηριχθούν και τα δύο. Ή το να ανοίγουν λίγη ώρα το ένα και λίγη ώρα το άλλο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει τίποτα από τα δύο. Για όλα αυτά και πολλά ακόμα, οι οικότροφοι δίνουμε αγώνα καθημερινά. Με στήριγμα το σύλλογό μας, γνωρίζουμε ότι τίποτα δεν μας χαρίζεται. Αντιθέτως, αν κάτσουμε με τα χέρια σταυρωμένα, μόνο προς το χειρότερο θα βλέπουμε την κατάσταση να πηγαίνει στην εστία μας. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε ακόμα πιο μαχητικά, πιο μαζικά, να διεκδικούμε την εστία, τις σπουδές και τη ζωή που έχουμε ανάγκη. Ευχαριστώ πολύ.